η βιολογική κατάσταση των ποδοσφαιριστών είναι στο ανώτερο επίπεδο. Η βελτίωση σε ατομικό επίπεδο ποδοσφαιριστών που στην αρχή της χρονιάς ήταν μέτρη, όπως είναι ο Κρέσπο, όπως είναι ο Λέοβατς, ειδικότερα ο Λέοβατς, πάρα πολύ καλός. Ακόμα και ο Μπίσες, ο οποίος έχει ακόμα κάποια κιλά, βλέπεις ότι μπορεί και βγάζει ένα μετάλλητα. Για μένα είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τα άλλα, μαθαίνω και διαβάζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα κρατήσει παίκτες όσον αφορά τον αγώνα του κυπέλλου του. Δηλαδή κρατάει ποδοσφαιριστές και τους ξεκουράζει. Που σημαίνει ότι δεν χτυπάει το match full. Αυτό όμως δίνει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσουμε το κομμάτι της προσέγγισής μας στο παιχνίδι. Είναι μεγάλη ευκαιρία να δούμε σε περισσότερο χρόνο τον Μπίγιοβιτς και τον Ενρικέ. Και να δούμε επίσης και ένα στυλ πιο επιθετικό τον ΠΑΟΚ να παίζει από τις κέρδες και από το 10. Νομίζω ότι θα έχουμε σκορ μεγάλο, πιστεύω ότι θα έχουν goal και θα έχουν και over. Δηλαδή ένα πιθανό 3-1 ή και ένα 4-1 είναι πολύ κοντά σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα η Τρίπολη, η οποία έχει σωθεί και δικαίως έχει σωθεί γιατί έκανε και καλές μεταγραφές και καλές κινήσεις, θα πέρασε ένα παιχνίδι στο οποίο περισσότερο θα είναι μπελάζει η Αθήνα και το μυαλό της θα παίζει περισσότερο στο κύπελο. Ευκαιρία για τον φόρ του ΠΑΟΚ να μας δείξει στοιχεία περισσότερα από αυτά που έχουμε δει στα βίντεο και στα λίγα λεπτά συμμετοχής. Ένα 3-1 νομίζω ότι είναι πολύ προσιτό σκορ και το goal και το over είναι πολύ πιο κοντά νομίζω από οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία.